Γεια σας! Να χαιρετηθούμε απόσταση εδώ. Ωραία. Θα απαντήσεις τις ερωτήσεις μας όσο πιο γρήγορα, σύντομα και περιεκτικά μπορεί και θα δούμε στο τέλος αν θα τα καταφέρει και αν θα πάρει φυσικά το πλούσιο δώρο της εκπομπής. Είστε έτοιμοι? Πανέτοιμοι. Let the games begin! Ο αδερφός ο Πάρης Ερωτοκρήτου είναι θεατρικός σκηνοθέτης, εσύ γνωστή νομικός και βουλευτής. Τι σας οδήγησε να ασχοληθείτε οικογενειακώς με την υποκριτική? Γενικώς οικογενειακώς με την υποκριτική. Από δύο διαφορετικές αφετηρίες εντελώς. Εμείς, εγώ με την πολιτική υποκριτική, ο αδελφός μου με πιο αγνό και έτσι ουσιαστικό, αν θέλα, ουσιαστική αφετηρία. Εμένα αντί με ώθησε να ασχοληθώ με την πολιτική, πάντοτε ήταν μια αυτόματη διαδικασία σε εμένα. Θυμάμαι τον εαυτό μου από τα παιδικά μου χρόνια, στο δημοτικό, μετά στο γυμνάσιο. Πάντοτε μου άρεσε να ασχολούμαι με τα κοινά. Ένιωθα πολύ έντονα μέσα μου πράγματα τα οποία πίστευα. Δεν μπορούσα απλά να σιωπήσω, να γυρίσω την πλάτη μου και να περπατήσω από μακριά. Ήθελα να τα βγάλω, ήθελα να τα εξωτερικεύσω, ήθελα να ρωτήσω τον άλλο που είχε διαφορετική άποψη από εμένα. Μα καλά, γιατί? Να το συζητήσουμε, πιστεύω, έχεις λάθος. Μου έβγαινε εκ του φυσικού, δεν έπρεπε να το σκεφτώ πολύ. Όσο αφορά την ενασχόληση με τα κόμματα μετά από την ενηλικιωσή μου και την επιστροφή μου στην Κύπρο μετά από τις σπουδές μου, πάντοτε ο κορυφαίος λόγος για μένα ήταν το εθνικό θέμα. Μέσα σε αυτά, δηλαδή δεν αντέχω την αδικία. Δεν μπορώ να αποδεχτώ αυτό που συνέβη και στην Κύπρο από το 1974 και μετά. Και ήταν κάτι που δεν μπορούσα να συμβιβαστώ μέσα μου και να πω εντάξει, κακά μας βρήκανε, να δούμε τώρα πώς θα προχωρήσει η ζωή μας. Δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Σε αποκαλούν σιδηρά κυρία, υποθέτω λόγω του αυστηρού σου στυλ. Όμως, εάν ήσουν άντρας, θα σε έλεγαν απλά σωστό επαγγελματία. Αυτό είναι για τους άλλους να το πούν, αλλά Μαρίνο, όπως και να το κάνεις, η αλήθεια είναι ότι μια γυναίκα πρέπει να αποδείξει διπλά και τριπλά την αξία της. Είτε στο επάγγελμα, είτε στην πολιτική. Εγώ προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα. Και ο ιδιωτικός τομέας είναι αδυσόπιτος όσο αφορά αυτό το θέμα. Τον θεωρώ ένα τεράστιο πανεπιστήμιο, αλλά πραγματικά οι γυναίκες πρέπει να αποδείξουν διπλά, τριπλά και τετραπλά την αξία τους, καταβάλλοντας διπλό και τετραπλό κόπο. Και αυτό είναι μια αλήθεια, είτε μας αρέσει είτε όχι. Ο όρος σιδηρά κυρία πάντως παραπέμπει σε μια άλλη, επίσης γνωστή για το άντεκτο και αυστηρό στυλάκι της. Δεν σε ενοχλεί αυτό? Καθόλου, το θεωρώ ότι είναι και κομπλιμέντο, αλλά νομίζω ότι ο όρος σιδηρά κυρία για την κυρία Θάτσερ δεν ήταν... Ποια Θάτσερ, για την Κινεβέζου μιλάω. Εγώ νομίζω ότι μιλούσατε για την κυρία Θάτσερ. Όμως, ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την Μάργαρετ Θάτσερ, αλλά και για την κυρία Κενεβέζου. Δεν νομίζω ότι είναι το ύφος και το στυλ που καθορίζει την αποτύπωση που έχει στην αντίληψή του ο κάθε άνθρωπος. Και για τις δύο, θεωρώ ότι είναι το περιεχόμενο και το αποτέλεσμα της δουλειάς που φέρνουν. Αληθεύει ότι το κόμμα σας εντάχθηκε σε πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας? Αντιλαμβάνομαι ότι τον τελευταίο χρόνο βγήκαν αρκετά στελέχη σας, πλεονάζουν. Καθόλου. Είναι αναλυθές αυτό που λέτε. Δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Δεν ενταχθήκαμε το Δημοκρατικό Κόμμα. Δεν εντάχθηκε στα προγράμματα. Όχι, κυριολεκτικά. Εδώ στελέχη σας εννοώ κομματικά στελέχη, όχι υπάλληλοι. Okay. Αυτά είναι πολιτικές ή άλλου είδους επιλογές που κάποιοι έκαναν. Δικαίωμά τους. Θεωρώ ότι ο κόσμος θα μας κρίνει από τις πραγματικές πολιτικές επιλογές που κάνουμε. Αληθεύει πως μετά την αποχώρηση των 5 δεν ξαναφόρησες ποτέ πλατφόρμες? Το είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, τις πέταξα όλες από το εμάρι μου. Και έχω μείνει με τα υπόλοιπα ψηλοτάχνα. Εδώ γελάμε βέβαια. Ζηλεύετε λίγο τη συνεργασία ΕΔΕΚ Συμμαχίας που θα πάρει εργολαβία το αντιομοσπονδιακό μέτωπο? Δεν ζηλεύω κανένα άλλο πολιτικό κόμμα, δεν ζηλεύω καμία άλλη πολιτική συμμαχία ή αψημαχία. Νιώθω απόλυτα και ικανοποιημένη και δεν νιώθω ότι το δικό μου το κόμμα πάει κάπου λάθος στην πολιτική για να ζηλέψω με την καλή έννοια πάντοτε κάποιους άλλους κομματικούς χώρους. Εσείς τα φέρετε πίσω κάποιον πρώην με τον οποίο σκοτωθήκατε στο παρελθόν
κομματικό εννοώ πρώην, έτσι. Αλλά τον συγχωρείτε τώρα ενώπιση των εκλογών. Δείχνει αυτό να τρεντάρει πολύ τελευταία. Νομίζω ότι η πολιτική περισσότερο από όλα χρειάζεται ειλικρίνεια. Όλοι όσοι πιστεύουν σε αυτά που πιστεύουμε εμείς είναι καλοδεχούμενοι. Ανεξαρτήτως του παρελθόντος. Ακόμη και αν έχετε σκοτωθεί μαζί τους. Νοουμένου ότι πιστεύουμε σήμερα στα ίδια πράγματα και η φιλοδοξία μας για το μέλλον και το όραμα μας για τον τόπο είναι το ίδιο. Για τον τόπο η φιλοδοξία, όχι για κάτι άλλο, για τον εαυτό μας. Λέτε ότι είστε ένα σύγχρονο κόμμα που κοιτάζει πάντα μπροστά, αλλά παίζει να επιχειρήσετε ξανά με το ΑΚΕΛ, να εκλέξετε ακόμα έναν Παπαδόπουλο στην Προεδρία. Αυτό όμως είναι τόσο 2003. Είναι τόσο πολύ σύντομα και νομίζω ότι αυτό είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εμάς τουλάχιστον δεν μας απασχολεί το θέμα των προεδρικών εκλογών του 2023. Αυτή τη στιγμή, εκείνο που μας απασχολεί και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να μας απασχολεί όλους είναι πώς θα ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία και πώς θα επιβιώσουμε και οικονομικά και εθνικά. Όλοι αυτοί που κάνουν σενάρια με το μυαλό τους για τις προεδρικές, νομίζω ότι δεν συμβαδίζουν με το τι νιώθει, τι φοβάται και τι ελπίζει ο κόσμος σήμερα. Ναι, αλλά θα είναι όμως ο Νικόλας Παπαδόπουλος υποψήφιος πρόεδρος. Είναι πολύ σύντομα. Δεν συζητάμε για τις προεδρικές εκλογές. Καθόλου τίποτα. Καθόλου τίποτα. Μάλιστα. Είναι άλλες οι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή. Ωραία, ας υποθέσουμε ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος είναι υποψήφιος πρόεδρος. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξουμε έναν πρόεδρο που δηλώνει πως δεν έχει καμία σχέση με το πρώην δικηγορικό του γραφείο με έναν άλλον που δηλώνει πως δεν έχει καμία σχέση με το πρώην δικηγορικό του γραφείο? Κανένας άρα που είναι δικηγόρος δεν πρέπει να είναι πρόεδρος. Σημασία δεν έχει τι επάγγελμα έκανε αυτός ο οποίος διεκδικεί την προεδρία ή είναι πρόεδρος. Σημασία έχει πως χειρίζεται τον εαυτό του, ο ίδιος και το οικογενειακό του περιβάλλον, από το σημείο της προεδρικής καρέκλας σε σχέση με το επάγγελμα που έκανε πριν. Διαφορετικά, να πούμε ότι κάποιος για να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να είναι άνεργος. Αυτό που έχει σημασία, επαναλαμβάνω, δεν είναι τι επάγγελμα έκανε κάποιος πριν να εκλεγεί πρόεδρος, σημασία έχει πώς έχει χρησιμοποιήσει, εάν έχει χρησιμοποιήσει την θέση του την προεδρική για να προωθήσει ή να υποβοηθήσει είτε τις δικές του, είτε οικογενειακές, είτε στενές επαγγελματικές δραστηριότητες. Αυτό βεβαίως νομίζω ότι ο κόσμος το κρίνει, το έκρινε στο παρελθόν, το κρίνει σήμερα και θα το κρίνει και στο μέλλον. Πιστεύετε πως η νομική είναι το διαβατήριο για μια πετυχημένη πολιτική καριέρα? Όχι. Καθόλου. Κανένα επάγγελμα δεν σου δίνει διαβατήριο. Πολιτική χρήση το χρειάζεται. Το εσωτερικό νομικό. Αν υπάρχει διαβατήριο που να σου εξασφαλίζει κάτι, πείτε μου από πού το παίρνεις. Ξέρω και άλλους που ενδεχομένως θα θέλανε να κάνουν τέτοια αίτηση. Τότε είμαι υποχρεωμένος να κάνω την ερώτηση που κάνω σε όλους τους. Ό,τι και πολύ καλά κάνεις. Τους νομικούς που έχουν δικαιολογικά γραφεία. Διαβατήρια βγάζετε? Ούτε ένα. Ούτε ένα. Σίγουρα, γιατί και άλλοι μας είπαν, και άλλα δημόσια πρόσωπα μας είπαν 100 φορές ότι δεν έχουν ασχοληθεί με διαβατήριο. Αλλά τελικά. Ναι. Αγαπητέ Μαρίνο, δεν έχουμε ασχοληθεί ούτε εγώ προσωπικά, ούτε κανένας συνεργάτης στο δικό μου γραφείο με την έκδοση διαβατηρίων. Ούτε ένα, ούτε μισό. Καθόλου. Μηδέν. Δεν νομίζω να μπορώ να είμαι πιο κατηγορηματική από αυτό. Και μιλώ και για τους υπόλοιπους συνεργάτες, μιλώ για ολόκληρο το δικηγορικό μου γραφείο, όχι μόνο για τον εαυτό μου και για τα υπόλοιπα μέλη και συνέδρους που έχει το δικηγορικό γραφείο. Με το χέρι στην καρδιά, πιστεύεις ότι το Δίκο έχει ηθικό πλεονέκτημα απέναντι στα άλλα κόμματα, μετά από όλα όσα είδαμε το τελευταίο διάστημα? Έπρεπε να έχει αυτή τη στιγμή. Να μην ξεχνάμε ότι το 2013 ο Νικόλας Παπαδόπουλος εκλέγηκε πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος. Εγώ θεωρώ ότι μετά από ένα χρόνο, το 2014, αποφάσισε το κόμμα να φύγει από την συγκυβέρνηση τότε με το Δημοκρατικό Συναγερμό. Θεωρώ ότι αυτό δεν έχει αποτιμηθεί όσο έπρεπε. Υπό ποια έννοια? Για πρώτη φορά ένα πολιτικό κόμμα τι λέει? Λέει ότι εγώ υπεύθυνα θα συμπεριφέρομαι στην Βουλή, δεν εντάσσομαι στη δογματική αντιπολίτευση, εκεί που πρέπει να στηρίξω θα στηρίζω, αλλά δεν ζητώ αντάλλαγμα. Θεωρώ ότι αυτό είναι η πρώτη φορά που έγινε στην Κύπρο και δεν έχει αποτιμηθεί με τον σωστό τρόπο και με την ανάλογη βαρύτητα που θα έπρεπε. Εγώ αυτό το θεωρώ κορυφαία πράξη πολιτικής εκείνη τη στιγμή για το Δημοκρατικό Κόμμα και είμαι περήφανη που
τότε ως μέλος του εκτελεστικού γραφείου και εκπρόσωπος τύπου έλαβα και εγώ μέρος σε αυτή την πολιτική διεργασία, διαδικασία που οδήγησε σε αυτή την απόφαση. Ο κόσμος έχει ταυτισμένο στο μυαλό του την πολιτική συνεργασία κομμάτων με τα ανταλλάγματα. Ναι. Τι παίρνει ένα κόμμα όταν συμμετέχει στην κυβέρνηση. Να το δίκο πάντα λειτουργούσε όμως έτσι. Στην ιστορία του Μανατρέξες πήγαινε, έκανε συγκυβέρνηση και έπαιρνε υπουργεία. Όχι, υπήρχαν και φορές που ήμασταν αντιπολίτευση. Όμως ναι, συμμετείχαμε πολλές φορές σε συγκυβερνήσεις και παίρναμε υπουργεία. Το αποτέλεσμα στο τέλος της μέρας, κατά την άποψή μου, κάποιες φορές ήταν θετικό, κάποιες φορές ήταν αρνητικό. Όμως, την δεδομένη στιγμή, το 2014, είπαμε ότι εμείς, ως η καινούργια ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος και οι νεαρότεροι σε ηλικία, και θα ήθελα εγώ να πιστεύω και σε πεποιθήσεις ηγεσία ενός πολιτικού κόμματος, έστω και από τα πιο παλιά, πήρε την απόφαση να μην ζητά ανταλλάγματα, αλλά να είναι υποστηρικτικό εκεί και όταν πρέπει. Νομίζω ότι αυτό, όπως εμπεριέχεται και στην ερώτησή σου, για πρώτη φορά συνέβη και στα κυπριακά δεδομένα. Και θεωρώ ότι δεν αποτιμήθηκε όσο έπρεπε ή δεν το αποτιμούμε όλοι εμείς με την δέουσα βαρύτητα που θα έπρεπε να του δίναμε. Πάντως βρίσκεστε εδώ και 6 χρόνια, δεν κάνω λάθος, στην αντιπολίτευση. Έχετε να κυβερνήσετε, δηλαδή, το 2014, σωστό, όταν αποχωρήσατε από την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Νιώθετε ότι έχετε σύνδρομο στέρησης, ότι είναι καιρός να επανέλθει το δίκο στην εξουσία? Καθόλου. Δεν είναι κομματικά που το βλέπουμε. Θέλουμε, εκείνο που νιώθουμε σύνδρομο στέρησης, που νομίζω ότι το νιώθει όλος ο κόσμος, έχει πάρα πολύ καιρό ο Κύπριος να νιώσει ασφάλεια. Να νιώσει ότι υπάρχει ένα επαρκές κράτος που μπορεί να στηρίξει και να υποστηρίξει όλες του τις επιλογές και που μπορεί να τον υποστηρίξει ακόμα και σε δύσκολες μέρες που θα έρθουν μπροστά του. Αυτό είναι το συναίσθημα που τουλάχιστον εγώ προσωπικά νιώθω. Πιστεύω ότι αυτό είναι διάχυτο και στην κοινωνία. Ο κόσμος νιώθει ανασφάλεια, νιώθει ότι θα πρέπει ο ίδιος να φροντίσει τι θα γίνει με την μόρφωση των παιδιών του, με την υγεία του ίδιου και της οικογένειας του, με το κατά πόσον θα έχει εισόδημα από την εργασία του, για το, ακόμα και με το πώς πάει το εθνικό θέμα. Νιώθει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο οργανωμένα, δεδομένα και ασφαλή όσο ήταν στο παρελθόν. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση που θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, να την είχε κερδίσει αυτή την πρόκληση και το στοίχημα η κυβέρνηση. Προσωπική μου άποψη είναι ότι το χάνει. Θα επιδιώξετε κάποια συνεργασία στις βουλευτικές εκλογές? Δηλαδή, ποια θα ήταν πιο πιθανή, μια συνεργασία του ΔΥΚΟ με την ΔΥΠΑ ή με το ΕΛΑΜ? Το Δημοκρατικό Κόμμα έχει βαθιές ρίζες ιστορίας πολιτικών θέσεων και θα διεκδικήσει, όπως διεκδικούσε πάντοτε, αυτόνομα τις βουλευτικές εκλογές του 2021, χωρίς να ζητά στηρίγματα ή συνεργασίες αριστερά και δεξιά, ιδιαίτερα με κάποιους που δεν έχουμε καμία πολιτική συγκλίνουσα. Ποια από τις δύο, τη ΔΥΠΑ ή το ΕΛΑΜ? Οποιανδήποτε εσείς επιλέξετε να υποθέσετε ό,τι υπονοώ. Θα δεχόσασταν πίσω τα στελέχη που αποχώρησαν? Αν κάποιοι αποφασίσουν ήδη ότι με λανθασμένα δεδομένα και λανθασμένα κριτήρια πήραν αποφάσεις στο παρελθόν και αναγνωρίσουν ότι όντως λανθασμένη ήταν εκείνη η απόφαση, αφενός μεν, αφετέρου επαναβεβαιώσουν ήδη πρώτα απ' όλα μέσα τους ότι αυτός ο κομματικός χώρος τους εκφράζει και μοιραζόμαστε τις ίδιες πεπιθήσεις, καλοδεχούμενοι. Οποιαδήποτε άλλη επιστροφή χωρίς αυτές τις δύο προϋποθέσεις, νομίζω ότι απλά θα είναι υποκρισία. Σε περίπτωση εκλογής του Νικόλα Παπαδόπουλου στην Προεδρία. Αμήν. Θα καλούσατε τον Μάριο Καρογιάν το βράδυ της νίκης πάνω στο βάθρο, for all time sake? For all time sake. Δεν νομίζω ότι... Αυτή είναι η πιο δύσκολη ερώτηση που μου έκανες. Για να υπάρχει πλάνο του Μάριο Καρογιάννη απλώς πίσω από τον νικητή. Είναι μια παράδοση η οποία κρίμα να σπάσει. Υπάρχει μια παράδοση που είναι κρίμα να σπάσει.
Ποια παράδοση. Να εμφανίζει το Μάριο Καρογιάννη πίσω από τον νικητή. Ναι, αλλά εμείς, όπως είπα και προηγουμένως, κάναμε πράγματα για πρώτη φορά. Έτσι δεν είναι. Όπως το κάναμε το 2014. Μακάρι να έρθει εκείνη η ώρα και η δική μου η πολιτική κρίση με οδηγεί στο να πιστεύω, όπως πιστεύω και στο παρελθόν, ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος είναι η καλύτερη επιλογή που είχαμε και το 2018, που έχουμε και σήμερα για την Προεδρία του Κράτους. Μακάρι να έρθει εκείνη η ώρα για να μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτά που πάνε στραβά στον τόπο μας, να φέρουμε μία νέα πνοή. Και το για το ποιοι θα είναι καλεσμένοι, ας το αφήσουμε για μετά. Έχεις βλέψεις για την Προεδρία του Δίκο ή φέρεις λάθος επίθετο γι' αυτό? Έχω βλέψεις να συνδράμω με όλες μου τις δυνάμεις στην παραγωγή ουσιαστικής πολιτικής μέσω του Δημοκρατικού Κόμματος, εκπροσωπώντας τον κόσμο του που με τίμησε τόσες πολλές φορές με την ψήφο του και με αγκάλιασε τόσες πολλές φορές, έτσι ώστε να μπορέσω να κάνω καλύτερη τη ζωή όχι μόνο των Κυπρίων αλλά και των δικών μου των παιδιών, γιατί τα δικά μου τα παιδιά είναι και το μεγαλύτερο μου κίνητρο για να είμαι στην πολιτική. Αυτές είναι οι φιλοδοξίες μου. Ήρθε η ώρα για την έκπληξη. Ήλπιζα ότι θα είχε μέσα μία τυρόπιτα. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να σου πω ότι θα τα φάω μετά από ελληνίας. Είναι φρούτα, εντάξει. Δεν προορίζονται γι' αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και στο επανειδήν σύντομα.